διετία 2004-2006, όταν και ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό είχε φορέσει τη φανέλα της Καλλιθέας για 36 αγώνες, σημειώνοντας 9 τέρματα. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη εμπειρία που ασφαλώς θα βοηθήσει την Καλλιθέα με πέρασμα και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ. Πάμε και στον πάγκο της ΑΕΚ, εκεί βρίσκεται ο Πάνος Μάλα μας. Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, από τον πάγκο της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που, όπως προανέφερες, παρατάσσεται με αρκετά διαφοροποιημένο σχήμα, όχι μόνο σε σχέση με το μάτς με τον Ατρόμητο, αλλά και γενικώς σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει στο πρωτάθλημα. Και αυτό γίνεται γιατί ο Τριανόσδελας δεν μπορεί να υπολογίζει σε αρκετούς από τους θεωρητικά βασικούς του ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα είναι ο Μπακάκης που έχει υποστεί κάκωση στο νέσο πλάγιο, όπως είναι ο Κορδέρο που είναι εκτός με ρήξη στο νέσο πλάγιο, όπως είναι ο Κολοβέτσιος που έχει υποστεί κάκωση στο γόνατο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο Μπαρμπόσα που έμεινε προληπτικά εκτός, ο Ντακόλ που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την φλάση που είχε υποστεί στο μάτσα με την Παναχαϊκή. Επίσης έχει μείνει εκτός ο Σταύρος Πεταβράκης για να πάρει κάποιες ανάσες, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Βαγγέλης Πλατέλας που αποκόμισε ένα πρόβλημα στον Αφιένα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Πλατέλας που κάνει ευκαιρία να παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Καλλιθέα, στην οποία μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και ξεκίνησε και την επαγγελματική του διαδρομία, μένοντας για μία εξαετία. Και ΑΕΚ που ελέγχει την μπάλα, φυσικά τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω στον Σουηδό, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, τον Γιάκοπ Γιόχανσον, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα, είχε πάρει χρόνο συμμετοχής για περίπου 20 λεπτά στο μάτς της Πέμπτης κόντρα στον Ατρόμητο, άλλωστε από αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία, την εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ με 3-0 προέρχεται η ομάδα του Τριανού Δέλα, νίκη που τους χάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση, τη φάση των 16 του κυπέλου, αφήνοντας έξω τον Ατρόμητο. Γιόχανσον τώρα παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού. Μαυρόπουλος ήλεγξε, έβγαλε για τον Γιόχανσον, αυτός για τον Ανάκογλου. Από τον Σαρή η μπάλα θα βγει για τον Ρόβα, ποιος για ακόμα μια φορά καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας, το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο μάτς κόντρα στον Ατρόμητο την περασμένη Πέμπτη, εξουδετερώνοντας έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο, τον Μπρίτο. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που τον χρησιμοποίησε σε αυτή τη θέση ο Τριανός Δέλλας για να καλύψει το κενό που είχε αφήσει ο Μιχάλης Μπακάκης. Το είχε κάνει και στο μάτς κόντρα στον Φωστήρα. Σε αυτό το γήπεδο ο Ρόβας είχε παίξει για 90 λεπτά στη θέση του δεξιού οξυτοφύλακα και εκεί ήταν εξαιρετικός, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του προπονητή της ΑΕΚ. Μάταλος, η σέντρα χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, πρώτο κόρνερ στο μάτς από την απομάκρυνση του Μάρσιο Πίκολο. Εδώ ο πιο πολύτιμος παίκτης της ΑΕΚ στο μάτς κόντρα στον Ατρόμητο, από τα πόδια του ξεκίνησαν και τα τρία γκολ της ΑΕΚ. Στην εκτέλεση ενός κόρνερ είναι μπροστά και ο Σαρής και ο Λαμπρόπουλος. Δεν είναι πολύ καλή εκτέλεση του Μάνταλου, ψιλοκρεμαστεί, υπάρχει φάουλ. Αυτός είναι ο Γιόχανσον. Αλήθεια είναι δεν φάνηκε να κάνει φάουλ ο Σουηδός. Ξανά η ΑΕΚ μπροστά με τον Ντούνι, θα πέσει στο χόρτο, φάουλ. Πήρε όλα τα μέτρα που είχε μπροστά του ο Ντούνις. Και αυτός παίρνει χρόνο συμμετοχής. Τελευταία φορά. Στις συστάσεις του Νίκου Πουλήμα. Πάουλ πηγαίνει να εκτελέσει ξανά ο Μάνταλος, μόνιμος εκτελεστής στη μένα της ΑΕΚ. Καλύτερη εκτέλεση από την προηγούμενη, αλλά έφτασε μέσα στην περιοχή το σούτ από τον Ανάκογλου. Η κόντρα, κόρνερ, ένα ακόμα για την ΑΕΚ. Ξανά. Καθυστέρησε λίγο στο κοντρόλ ο Ανάκογλου. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για αυτόν. Και από τη μία πλευρά, στην άλλη ο Μάνταλος για την εκτέλεση αυτού του δεύτερου κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο δεύτερο δοκάρι βγήκε, παραπάτησε, έπεσε στο έδαφος ο Κατσούλης, δίχως να υπάρχει φάουλ, δίχως να υπάρχει παράβαση.
Πεσμένος και ο Γιαννούτσος στο Πόρτο. Θα δούμε τι έγινε στο replay. Εδώ προσέξτε τον τερματοφύλακα της Καλυθέας. Έχει πέσει στο έδαφος ο Γιαννούτσος και πάνω του πέφτει ο Κατσούλης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα της Καλυθέας. Παρ' όλα αυτά, ο Κατσούλης είναι πεσμένος ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Ο 25χρονος ευγιώτης goalkeeper της Καλυθέας για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στην ομάδα. Μικρή διακοπή για να προσθεθούν και οι πρώτες βοήθειες στον Χρήστο Αργιανούτσο. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο στο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ήρθε ένα ωραίο περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βασίλης Δημητριάδης διαμαρτυρήθηκε προς τον διαιτητή για την διακοπή του παιχνιδιού. Γύρισε ο Νίκος Παντελής και του είπε: Βασίλη, σταμάτα να μιλάς, άσε τους να παίξουν. Και ο Δημητριάδης του απάντησε: ότι κοίταξε τη δουλειά σου και άσε τι θα λέω εγώ. Εκτέλεση του Ντούνι αυτή τη φορά. Θα κάνει το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ από την κόντρα στην προσπάθεια που έκανε ο Αραβίδης. Σε αυτόν πρέπει να πιστώνεται το γκολ, διότι η μπάλα φαίνεται να έχει τροχιά προς τα δίχτυα. 1-0 στο έκτο λεπτό για την ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε δυνατά, πίεσε την Καλυθέα. Και θα έρθει αυτό το γκολ από την εκτέλεση κόρνερ του Ντούνι. Ο Αραβίδης με το δεξί σούταρε, μπάλα κόντραρε σε κάποιο σώμα, άλλαξε πορεία, ευθυδιάστηκε ο Κατσούλης και κατέληξε στα δίχτυα την μπάλα. Και ΑΕΚ που αρχίζει από εκεί που ξεκίνησε, από εκεί που τελείωσε το μάτς κόντρα στον Ατρόμητο. Δεν ήταν η καλύτερη εκτέλεση από τον Ντούνι, αλλά ο Αραβίδης σούταρε, η μπάλα βρήκε στο πόδι, αν πρόλαβα εδώ καλά, του Αργιανούτσου και κατέληξε στα δίχτυα. Αλλά ξαναλέω, η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα, οπότε πιστώνεται τον γκολ στον Αραβίδη, το τρίτο του το φετινή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Προπονητής της Καλυθέας, ο Νίκος Παντελής, ασφαλώς περίμενε ένα καλύτερο ξεκίνημα. Όχι ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, κατάκτηση βαθμού, η βαθμόν από αυτό το παιχνίδι κοντρα στην ΑΕΚ, αλλά αν δέχεσαι ένα γκολ τόσο νωρίς, υπάρχει και μεγάλη δυσκολία εν ώψη της συνέχειας του αγώνα. Πάσα στα πόδια του Πίκολο. Αμέσως στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Πάνο Μάλαμα. Είναι και ωραία ιστορία που συνοδεύει τον Χρήστο Αραβίδη στο σημερινό παιχνίδι, διότι στο μάτι με τον Ατρόμητο αντιμετώπισε έντονους πόνους στον δεξί του ώμο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Τραϊνός Δέλλας ήταν έτοιμος να τον αντικαταστήσει. Τελικά, το πάθος του σε εκείνο το μάτι να παίξει υπερνίκησε τον πόνο και σήμερα, παρότι δεν είναι 100% έτοιμος, είναι στο αρχικό σχήμα. Αραβίδης, ο οποίος χρειάζεται τα γκολ, άλλωστε. Αυτό που ήρθε κόντρα στον Ατρόμητο ήρθε μετά από μια αρκετά μεγάλη αποχή από την επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα και σκοράρει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Αίγιο κόντρα στον Πανηγιάλιο. Και το γκολ πέτυχε κόντρα στον Ατρόμητο, ήταν το δεύτερο της φετινής σεζόν. Αυτό είναι το τρίτο. Σαρίς. Ανάκογλου που γυρνάει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Ο Γιώχανσον θα σκάψει. Ο Ντούνις βάζει το σώμα του, πιέστηκε, το πλάγιο είναι για την Καλυθέα. Τα πλάγιο πηγαίνει εκτελέσει ο Αργιανούτσος, που συνήλθε από τον τραυματισμό του νωρίτερα. Για που γενικώς στα παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Καλυθέα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει μόνο νίκες, αν εξαιρέσει κανείς ένα παιχνίδι τη σεζόν 2003-2004 που είχε διεξαχθεί στον Ταύρο τότε. Παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, ήταν λίγο μετά την κατεδάφιση του Νίκος Γκούμας. Το ΑΚΑ δεν ήταν διαθέσιμο εξαιτίας της ανακαίνησής του για τις υποχρεώσεις της χώρας μας εν ώψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και έπαιξε στον Ταύρο. Το παιχνίδι ήρθε 1-1. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ τα έχει πάρει σε αυτήν την τετραετία που η Καλυθέα βρέθηκε στην μεγάλη κατηγορία από το 2002 στο 2006. Η μοναδική της παρουσία
μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πλάγιο με τον Γροντί. Γιόχανσον. Μάνταλος είναι μακριά για να σουτάρει. Πριν τον Ντούνι. Κλεισμένος από δύο. Πολύ ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα παραλίγο. Την μπάλα στα δίχτυα. Για δεύτερη φορά στο 11 από αυτή την πλαγιοκόπηση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά αυτός που έβαλε το πόδι του στην πορεία της μπάλας ήταν ο Τσόνης, ο ένας εκ των δύο ψηλόσωμων center back της Καλυθέας, αλλά έφυγε εκατοστά έξω από το αριστερό δοκάρι του Κατσούλη. Ωραίο που εκτελέστηκε, κεφαλιά στα δίχτυα, 2-0 με τον μόνιμο όπως εξελίσσεται σκόρερ της ΑΕΚ, τον Πρέτσεβιτς, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά από όλους, έπιασε την κεφαλιά σχεδόν ανενόχτος, έμεινε άγαλμα ο Κατσούλης. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όταν δέχεσαι τόσο γρήγορα γκολ, τα προβλήματα με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο μεγαλώνουν εν ώψη της συνέχειας. Ο Ιβάν Μπρέτσεβιτς σκοράρει για ακόμα μία φορά έκτο του φετινό γκολ. Κροάτης, ο οποίος φτάνει τον Μάνταλο στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μάνταλος έχει πετύχει ένα ακόμα γκολ, είναι στα 7. Θα βάλει κανείς όλες τις φετινές διοργανώσεις για την ΑΕΚ και το κύπελο. Πάμε στον πάγκο της Καλυθέας πρώτα, στο Γιάννη Μαρέο Παδόπουλο. Σαφώς, Σωτήριο, ο εκνευρισμός είναι πολύ έντονος για τον Νίκο Παντελή. Υπήρξε και η κίτρινη κάρτα στον Μάρσιο Πίκολο για την έντονη διαμαρτυρία του προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, που προβληματίζει ακόμα περισσότερο τον προπονητή της Καλυθέας, μιας και είναι ο πιο έμπειρος από τους αμυντικούς που έχει αυτή τη στιγμή στην διάθεσή της η ομάδα της Καλυθέας. Από εκεί και έπειτα το ζήτημα βεβαίως είναι αυτό το οποίο ζήτησαν οι άνθρωποι της Καλυθέας από τον πάγκο, είναι στους παίκτες να ηρεμήσουν και να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν όσο γίνεται το παιχνίδι. Πάμε και στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Πάνο Μάλαμα. Υπάρχει ικανοποίηση από τον Τραϊανό Δέλα, όχι μόνο για το σκορ, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι όπως και στο μάτς με τον Ατρόμητο, έτσι και σήμερα η ομάδα του μπαίνει συγκεντρωμένη στον αγωνιστικό χώρο. Σου θυμίζω ότι στο ξεκίνημα τη σεζόν ήταν ένα από τα προβλήματα που είχε εντοπίσει και το είχε πει και δημοσίως άλλωστε, ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα είναι ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα. Αυτό και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και σήμερα τουλάχιστον δεν εμφανίζεται. 2-0 η ΑΕΚ. Έκτο γκολ σε 6 παιχνίδια για τον Πρέτσεβιτς, ο οποίος είχε ανάλογα ποσοστά ευστοχίας και την περασμένη σεζόν. Είχε σκοράρει 17 γκολ σε 19 μάτς στο πρωτάθλημα της Football League 2 πριν τον τραυματισμό του, τον σοβαρό τραυματισμό του, που τον κράτησε αρκετούς μήνες μακριά από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Έμεινε έξω στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, αναγκάζοντας τον Αραβίδη να παίξει αυτό το ρόλο. Επέστρεψε και δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το σούτ από τον Γιόχανσον, η πρώτη προσπάθεια να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Δεν φημίζεται γι' αυτό ο Σουηδός, κυρίως η ικανότητά του εστιάζεται στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά το προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Κατσούλη. Λαμπρόπουλος για τον Αραβίδη, αυτός πίσω για τον Γροντή. Ο οποίος έχει πάρει θέση του Πεταβράκη στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Καλυθέα αδυνατή να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της. Είναι ελάχιστα τα λεπτά που την έχει μέχρι τώρα στα πόδια της. Ανάκουγλου για τον Γιόχανσον. Και πάλι ο Σουηδός έχασε την κόντρα. Κέρδισε ο Ρουσάκης. Πάσα δεν ήταν κακή. Για τον Αρναρέλη. Έκοψε η άμυνα της ΑΕΚ. Καλυθέα βγαίνει μπροστά. Η σέντρα είναι απογοητευτική. Πολύ κακή τοποθέτηση σώματος. Ήταν αδύνατο να πάει μπάλα εκεί που ήθελε να τη βγάλει ο Πέτρος Λεβέντης. Γιόχανσον. Το Γροντί πίσω για τον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος
Έπεσε στο έδαφος ο Χροντής, δεν το βλέπετε εσείς, ζήτησε φάουλ. Δεν πήρε τίποτα. Και πάλι Λαμπρόπουλος. Πάσαμε το εξωτερικό για τον Αραβίδη. Βγήκε και από μάκρυνο ο Τσόνης, δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Ρουσάκης. Έρχεται ο Γιόχανσον, η πάσα είναι καλή για τον Αραβίδη, την άφησε να αναπηδήσει. Έφυγε πλάγια, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε το κόρνερ. Βλέπετε να ζητάει ο σκόρερ του ενός εκ των δύο γκολ της ΑΕΚ. Δεν ξανά την κάθετη πάσα του Γιόχανσον. Η αλήθεια είναι ότι κόρνερ φάνηκε να είναι η μπάλα. Λαμπρόπουλος έκοψε από τον Γροντή πίσω για τον Σαρή. Και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό από το ξεκίνημα του μάτς. Με πιεστική απέναντι στην Καλυθέα. Απέναντι σε μια Καλυθέα που προέρχεται από μια νίκη με ένα 0 κόντρα στο Φωστήρα, στη Νέα Σμύρνη. Και γενικώς έχει ανεβάσει την απόδοσή της τελευταία, είναι τρία παιχνίδια ήττητη. Με δύο νίκες, αυτή κόντρα στο Φωστήρα και το 2-0 κόντρα στην Επισκοπή. Και μία ισοπαλία εκτός με την Ερμιονίδα με 1-1. Περίμενε αρκετά η Καλυθέα για να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Αυτή έφερε στις 17 του Δεκέμβρη κόντρα στην Επισκοπή και πέτυχε κι άλλη μία με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Αυτή κόντρα στο Φωστήρα. Ρουσάκης. Μιχαλόπουλος έβαλε την μπάλα μπροστά. Το καλό αριστερό που διαθέτει. Άνοιξε περισσότερο το κοντρόλ από όσο θα ήθελε. Μπρέτσεβιτς πιέζεται τον Πίκολο. Έρχεται να κερδίσει ο Μασάντο. Θα πέσει στο χόρτο. Πάω για την Καλυθέα. Πάλι αναφυσβήτητο το φάουλ από τον Δημήτρη Ανάκογλου. Αλλά και αυτή η προσπάθεια της Καλυθέας να βγει μπροστά θα σταματήσει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Αραβίδης έβγαλε για τον Γιόχανσον, ο οποίος πηγαίνει, ζητάει μπάλα, παίρνει πρωταβουλίες μέχρι τώρα. Πίσω για τον Σαρή. Ρόβας. Μασάντο έβαλε την μπάλα μπροστά του, αλλά δεν έχει βοήθειες, αναγκάζεται να σταματήσει. Γύρισε πίσω για τον Αριανούτσο. Πέρασε ωραία. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κατσικογιάννη για τον Μιχαλόπουλο. Βγαίνει πάνω του ο Ντούνης. Καλόπουλος που έρθει κεντρικά. Πλάγιο είναι για την Καλυθέα. Μιχαλόπουλος ξανά με το αριστερό θα βγάλει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Έκοψε ο Λαμπρόπουλος πριν φτάσει μπάλα στον Αρναρέλη και κάνει κίνηση φορ. Το φάουλ είναι για την Καλυθέα. Φάουλ πηγαίνει να εκτελέσει ο Ούγκο Μασάντο, 32χρονος Πορτογάλος. Εδώ ο Μασάντο, πρώην συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στις Ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας, πάρα πολύ παλιά. Οι πορείες που ακολούθησαν ήταν τελείως διαφορετικές. Χριστιανό Ρονάλντο στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μασάντο με πέρασμα από το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν. Τα πρωταθλήματα αυτών των χωρών. Πέρασε λίγο και από την Κύπρο για μια τριετία. Τον Απόλλωνα Λεμεσού, τον Ολυμπιακό Λευκοσίας και την Αλκή. Και τώρα στην Καλυθέα. Εκτελέσει και το κόρνερ. Αδειό Ανέστης, θα μαζέψει εύκολα. 23χρονος goalkeeper της ΑΕΚ.
από τους βασικούς πρωταγωνιστές της εξαιρετικής πορείας της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα. Ξανά σταθερή λαβή. Μέχρι τώρα σε 14 εμφανίσεις του την φετινή σεζόν έχει δεχτεί όλα και όλα 4 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Σαρίς. Άλλαξε με τον Τούνι. Και πάλι Σαρίς. Σαρίς που καλύπτει το κενό του Κολοβέτσιου, τραυματία Κολοβέτσιου. Μπρέτσεβιτς, ωραίο τακουνάκι. Κράτησε μπάλα και κέρδισε φάουλ. Ο Ανάκογλου. Είχε τραβηχτεί πλάγια ο Μάνταλος, άφησε χώρο στον Ανάκογλου που μπορεί να κάνει και αυτό τη δουλειά που κάνει ο Μάνταλος στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί και σε αυτή τη θέση πίσω από τον Σεντερφόρ. Στην ΑΕΚ έχει έναν διαφορετικό ρόλο ως δεύτερος αμυντικός χαφ. Θα προέρχεται από ένα πάρα πολύ καλό μάτσο κοντρα στον Ατρόμητο, ίσως το καλύτερό του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Τώρα όμως κάνει χώρο για τον Μάνταλο γιατί αυτός έχει πάει πάνω στην μπάλα για το στημένο. Τα πόδια του οποίου έχουν προέλθει πάρα πολλά γκολ για τους συμπαίκτες του. 12 assist έχει φέτος ο Μάνταλος. Πρώτος στη σχετική κατηγορία στο πρωτάθλημα της Football League. Πάλι Μάνταλος θα κάνει φάουλ πάνω στο Ρουσάκι με τα χέρια. Το ξανά. Λεβέντης έπεσε. Λεβέντης που έχει πάει και καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας. Και έχει έρθει προς τον άξονα ο Αργιανούτσος. Και δυνατά πάνω στην μπάλα ο Τσόνης. Μιχαλόπουλος. Γυρισορόβας. Μιχαλόπουλος πέταξε την μπάλα μπροστά. Κάλυψε ο Σαρίς. Πλάγιο για την Καλυθέα. Ο Ηλίας Μιχαλόπουλος, 29χρονος, από τους πιο έμπειρους παίκτες της Καλυθέας. Επέστρεψε πέρσι στην ομάδα. Θα κάνει μια εξαιρετική σεζόν 2011-2012 και με εμπειρία Super League φυσικά από το πέρασμά του και από τον Πας Γιάννενα και από τον Πανθρακικό. Στην Κύπρο ο Μιχαλόπουλος έπαιζε στην ΑΕΚ, σε μια άλλη ΑΕΚ, της Λάρνακας, στην Αθλητική Ένωση Κητίου. Κητίου το οποίο ήταν η αρχαία ονομασία σημερινής Λάρνακας. Μασάντο ξανά σε αυτό το στημένο για την Καλυθέα. Καλή εκτέλεση στο ύψος του πέναλτι. Απομάκρυνε ο Γιώχανσον. Προσπάθησε να βάλει την μπάλα μπροστά, να βρει χώρο και να σουτάρει. Δίχως θα τα καταφέρει ο Παγώνης. Μπάλα πίσω στα πόδια του Κατσούλη. Τούνις για τον Ανάκογλου. Αυτός για τον Ρόβα. Παίρνει το χώρο που έχει μπροστά του Λαμπρόπουλος. Η πάσα δεν πέρασε για τον Μάνταλο. Τσικογιάννης. Ο Ρόβας έβαλε το πόδι του και κέρδισε την κόντρα. Τον Αργιανούτσο. Ο Αργιανούτσος που παίζει δίπλα στον Ρουσάκη και τον Κατσικογιάννη πλέον στην μεσαία γραμμή. Αναλαμβάνω το Λεβέντης εκεί εκεί δεξιά. Μάνταλος. Έχει τραβηχθεί στην άκρη. Και είναι από πίσω του ο Γροντής. Ο Μάνταλος κρατάει, κάνει κίνηση ο Ραβίδης. Αυτόν προσπάθησε να βρει. Μπαλακόντρανε πάνω στον Ρουσάκη. Η σέντρα από τον Γροντή. Ποιος εξακολουθεί να προσπαθεί να συνηθίσει σε αυτόν τον ρόλο που τον αθέτει ο Τραγιάνος Δέλλας. Του αριστερού πιστοφύλακα. Δεν είναι η φυσική του θέση, αυτό είναι σαφές. Αλλά η ΑΕΚ δεν έχει πολλές επιλογές θέση του αριστερού πιστοφύλακα. Υπάρχει ο Πεταβράκης, ο οποίος παίζει συνεχώς από το ξεκίνημα τη σεζόν. Υπάρχει ο Σοηλέδης, ο οποίος δεν ξέρω αν ο Πάνος Μάλαμας έχει νεότερα για την κατάστασή του. Θα έχει ταλαιπωρηθεί από τον
τραυματισμό, ένα μυϊκό τραυματισμό, τον κράτησε πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης πάνω. Όντως, έτσι όπως τα λες, είναι Σωτήρη. Είχε τον μυϊκό τραυματισμό από τις 23 Ιουλίου, θυμίζω, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της Ένωσης. Σήμερα συμπεριλήφθηκε αρχικά στην αποστολή, αλλά είναι ένας από τους δύο που κόπηκαν από την 18η. Μασάντο, η σέντρα, βγήκε ο Ανέστης και μάζεψε. Η πρώτη καλή στιγμή για την Καλυθέα στο 26ο λεπτό. Δεν και πάλι ατομική προσπάθεια από τον Μασάντο και μια σέντρα. Το εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, γίνοντας εγκαίρος. Μασάντο κέρδισε φάουλ από τον Αραβίδη. Λεβέντης για τον Μασάντο, ο οποίος δεν έκανε καλή πάσα. Γιώχανσον έκοψε. Ο Αραβίδης έπεσε στο χόρτο. Πλάγιο το μαρκάρισμα του Ρουσάκη. Εδώ ο Τάσος Ρουσάκης. Στα 29 του, πρώην αρχηγός της Ηλιούπολης. Και ο ρέκορ των συμμετοχών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα με την φανέλα της Ηλιούπολης. Το έπαιζε από τα 6 του εκεί. Δεν μετακομίσει στην Καλυθέα. Αραβίδης. Η σέντρα είναι πάρα πολύ καλή. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον Πρέτσεβιτς και κατέληξε στην αγκαλιά του Κατσούλη. Εδώ οι δύο προπονητές. Τραγιανός Δέλλας και ο Νίκος Παντελής. Ξανά η ωραία σέντρα από τον Αραβίδη. Γιώχανσον για τον Λαμπρόπουλο. Καραβίδης, ο οποίος διατηρείται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θέση την οποία αγωνίστηκε και στο μάτς κοντά στον Ατρόμητο. Επιστρέφοντας την αρχική δεκάδα. Ισάικ. Φαίνεται ότι όταν έχει χώρο μπροστά του, ο Αραβίδης μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνος από ότι τον αγωνίζεται σε θέση σεντερφόρ. Πολλές φορές θα το δείτε να συγκλίνει και στον άξονα και να γίνεται δεύτερος φόρ δίπλα στον Πρέτσεβιτς. Λαμπρόπουλος για τον Σαρή. Ρόβας. Για τον Ανάκογλου. Ρόβας ξανά για τον Ανάκογλου. Άλλαξε με τον Ντούνι. Αυτή την μπάλα έξυπνα να περάσει μπροστά του Ντούνις, αλλά η πάσα του ήταν στην πλάτη του Μπρέτσεβιτς. Ο μάκρινο Τσόνης. Ξανά η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ. Δεν πήρε τα φάλτσα που θα ήθελε. Το ροντίσει μπάλα. Κατέληξε κατευθείαν στην αγκαλιά του Κατσούλη. Αυτός βιάστηκε. Αυτό του λένε και οι συμπαίκτες του. Και ο Ρουσάκης και ο Κατσικογιάννης. Πάμε στον πάγκο της Καλυθέας, τον Γιάννη Μάριο Παδούπλο. Αυτό ακριβώς το είπανε και από τον πάγκο του. Ένα όχι ακούστηκε. Δεν ήθελα να γίνει τόσο γρήγορα το βολέ. Ήθελαν να ανέβουν περισσότεροι παίκτες της Καλυθέας προς τη μεσαία γραμμή, τόσο ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες η ομάδα του Νίκου Παντελή να εκδηλώσει μια επίθεση. Πάνω μάλα με ο Τριανός Δέλλας το μάτς κοντά στον Ατρόμητο. Νομίζω ήταν πιο χαμογελαστός από οποιαδήποτε άλλη φορά την φετινή σεζόν. Δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος το ίδιο και μέχρι τώρα στο μάτς. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα στην αφετηρία του αγώνα ήταν ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του. Σε αυτό το χρονικό σημείο τους ζητά περισσότερο να κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους, να κάνουν κινήσεις, τους κάνει συστάσεις για τις τοποθετήσεις τους στον αγωνιστικό χώρο και περιμένει περισσότερη επιθετική άμυνα, περισσότερη πίεση προς την αντίπαλη άμυνα, ώστε να πατάει η ομάδα του περισσότερες φορές την αντίπαλη περιοχή. Υπήρχε όντως offside στην προηγούμενη φάση από την κάθετη πάσα του Μασάντο για τον Ορναρέλη. Σηκώθηκε γέρος σημαία του βοηθού. Λαμπρόπουλος. Μάνταλος. Ντούνις για τον Πρέτσεβιτς. Ανάκογλου. Έπαιζε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Ήταν πολύ κοντά στη φάση ο Πουλημάς. Υπάρχει μια βιασύνη, υπάρχει μια σύγχυση στην Καλυθέα.
Βλέπετε πόσο εύκολα πουλάνε μπάλες οι ποδοσφαιριστές της. Δίχως να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, ακόμα και όταν δεν πιέζονται δηλαδή από ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Γιόχανσον. Φτάσανε καλή. Έκοψε ο Παγώνης. Πίκολο. Λάθος από τον Πίκολο. Ο Ντούνης για τον Αραβίδη μέσα στην περιοχή. Ο Τσόνης έβαλε το πόδι του. Αυτό το λάθος του Βραζιλιάνου σέντερ μπακ της Καλυθέας. Πάσα του Λεβέντη για τον Αρναρέλη. Μασάντο. Τρέχει ο Αρναρέλης. Έχει βγει και ο Ανέστης από την εστία και θα απομακρύνει σε πλάγιο. Δίχως να ρισκάρει. Είχε βγει και ο Σαρής πάνω στην μπάλα. Φάουλ για χέρι του Αρναρέλη. Δεν υπήρχε χέρι όμως, αλλά στο στήθος ο Αλέξανδρου Αρναρέλη. Σαρίς. Το 2-0 διατηρείται, διαμορφωμένο από το 11 με τα δύο γκολ του Αραβίδη και του Πρέτσεβιτς. Το 7 ο Αραβίδης, το 11 ο Κροάτης. Γιάκ δεν έχει χάσει σε κανένα σημείο τον έλεγχο του μάτς. Γιόχανσον αυτή την τρίπλα την έχει κάνει 2-3 φορές μέχρι τώρα με το εξωτερικό. Η πάσα όμως του Σουηδού δεν ήταν η καλύτερη συνέχεια. Ο 40χρονος που πέρασε μια οκταετία με τη φανέλα της Γκέτεμπορκ στη Σουηδία. Παίρνοντας μνήμες στους οπαδούς της ΑΕΚ από την ανάλογη μετακίνηση πριν από μία 30ετία του Χόκαν Σάντμπεργκ, του ψηλόσωμου σαν Θωμάλη σεντερφόρ. Είχε συγκροτήσει ένα εκπληκτικό τρίο τότε με τον Θωμά Μαύρο και τον Μάρτον Εσταρχάζη, παίζοντας μαζί με τον Μαύρο στην επίδεση και έχοντας πίσω τους τον Ούγκρο. Σάντμπεργκ που κι αυτός τότε είχε πάει στην ΑΕΚ από την Γκέτεμπορκ 1984. Πάει ως κυπελούχος UEFA το 1982 με την Γκέτεμπορκ στον τελικό κόντρα στο Αμβούργο με προπονητή τον Σφεν Γκόραν Έριξον. Το ξανά, σωστή υπόδειξη του βοηθού. Ανάκογλου. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί όπως το ήθελε με τον Ντούνι. Μασάντο. Δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής καλυθέας στην περιοχή. Τώρα κάνει κίνηση ο Αρναρέλης να μπει μέσα σε αυτή. Μασάντο προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μιχαλόπουλο. Ένα σούτ από μακριά. Καμία τύχη. Από τον Γιώργο Κατσικογιάννη. Με τρεις τελικές προσπάθειες για την ΑΕΚ, δύο γκολ, μία για την Καλυθέα. Ήταν η πρώτη, καμία στο στόχο μέχρι τώρα, στην εστία. Μάνταλος, πάνω στον Πίκολο. Προσπάθησε να μπει στη πάση ο Ρουσάκης, Ανάκογλου. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Γροντή. Προσπάθησε να παίξει με τη μία για τον Μάνταλο, αυτός το έκανε. Ο Μάνταλος δεν κατάφερε να το επιστρέψει την μπάλα. Αραβίδης. Μάνταλος. Γροντής. Προσποιείται. Η πάσα για τον Μάνταλο και γρήγορα από την εστία του δεν πρόλαβε να φτάσει πάνω στην μπάλα ο Κατσούλης, γιατί αυτός που την απομάκρυνε με ένα τάκλιν ήταν ο Τρίφωνας Τσόνης σε κόρνερ. Και πάλι πρόλαβε ο σέντερ μπακ της Καλυθέας, τον τερματοφύλακά του. Ξανά το τάκλιν από τον 23χρονο πρώην στόπερ τη Φωστήρα. Ο τραυματίας ξανά ο Κατσούλης και πάλι εξαιτίας της σύγκρουσης του με συμπαίκτη του, ότι είχε γίνει και στο ξεκίνημα του μάτς με τη σύγκρουση που είχε με τον Χρήστο Αριανούτσο,
Τώρα χτύπησε πάνω στον Τσόνι. Ναι, Γιάννη Μαρία Παπαδόπουλε. Ο Νίκος Παντελή θα δώσει αμέσως εντολή στον Θανάση Μιχελή, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, να ξεκινήσει προθέρμανση, διότι δεν έχει ακόμα εικόνα του εάν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Κατσούλη. Οπότε θέλει τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα να είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο εφόσον αυτό χρειαστεί. Και έχει και ιστορικό τραυματισμό ο Κατσούλης. Πέρυσι είχε υποστηρίξει χιαστόν το Γενάρη και καταφέρει να παίξει 15 παιχνίδια. Επέστρεψε φέτος μετά τον τραυματισμό του. Ας ελπίσουμε να μην έχει τίποτα το παιδί. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό πάντως. Πάνω έχουμε κάτι από τον πάγκο του ΣΑΕΚ. Κάτι ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Έχει δώσει ο Τραϊανός Βελάς μία εντολή για το πώς θα εκτελεστεί το στημένο. Προφανώς κάποια από τις πολλές κομπίνες που δουλεύουν στα σπάτα οι κυτρινόμαυροι. Άλλωστε είναι και ένα από τα στοιχεία που διαθέτει φέτος στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ικανότητα να μπορεί να σκοράρει ή τουλάχιστον να απειλεί από τα στημένα. Ξεκολουθούν να προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον θερματοφύλακα της Καλυθέας. Τελευταία χρονιά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα ήταν σεζόν 2005-2006. Στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ ενικήσει με το σκορ που υπάρχει τώρα, με ένα 2-0. Ενικήσει και στην Καλυθέα με 4-1. Ίδιο σκορ δηλαδή που είχε πάρει κόντρα στην Καλυθέα και την προηγούμενη χρονιά στο ΆΚΑ και τότε, ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Νικήσει και 2-0 την Καλυθέα εκτός. Σηκώθηκε ο Κατσούλης. Τη χρονιά του 1-1 του Ταύρου είχε νικήσει 3-1 στο Ελπάσο η ΑΕΚ. Και τη σεζόν 2002-2003 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 3-1 στην Καλυθέα. Μόνο τα γκόλ τα πετυχαίνει ο Βασίλης Τσιάρτας. Μάνταλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Με πάσα άλλαξε με τον Τούνι. Έχει χώρο για να κάνει ένα σουτ, έστω και ήταν μακριά. Προτίμησε να βγάλει μια σέντρα ο Χροντής, σημαδεύοντας τον Σαρή που ήταν προωθημένος στο δερμπάκ της ΑΕΚ. Ο Πίκολος τραυμακλωτσιά προς τα πίσω. Βγαίνει ο Κατσούλης που είναι σαφές ότι συνήλθε, ασχέτως αν λίγο εξακολουθεί να τον ενοχλεί το πόδι του. Αυτό ξανά είναι τραυμακλωτσιά από τον Μάρσιο Πίκολο, τον 27χρονο βραζιλιάνο στόπερ της Καλυθέας. Και ο ήρωας του μάτς κόντρα στον Φωστήρα. Τελευταίο παιχνίδι της Καλυθέας για το πρωτάθλημα. Και σκοράρει χαρίζοντας την νίκη στην ομάδα του με 1-0. Σαρής για τον Λαμπρόπουλο. Πάσα εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Δεν συνεννοηθεί καλά με τον Γροντή. Ραρέλης πάνω στα πόδια του Γροντή. Κακή πάσα από τον στρατόπεδο φυλάκα της ΑΕΚ, ο οποίος θα βάλει την μπάλα μπροστά. Θα προσποιηθεί ωραία πάνω στον Ρουσάκη. Καλός τεχνίτης ο Γροντής, ζήτησε κόρνερ. Παρά το γεγονός ότι ήταν κοντά στη φάση ο Πουλιμάς. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Πράγματι έχει δίκιο, γιατί την μπάλα τελευταία βρήκε στο πόδι του Γροντή και φύγε έξω. Να δικαιώνεται για την απόφασή του. Ο Ροντής βγήκε πάρα πολύ ωραία μπροστά από τον Αναρέλη. Ο Ρουσάκης στην κεφαλιά, μία ακόμα από τον Ανάκογλου. Τσόνης, βαλέπε στα πόδια του Μπρέτσεβιτς. Καλό σουτ, καταπληκτικό γκολ. Στο 39, το καλύτερο γκολ στο μάτς μέχρι τώρα. Το δεύτερο προσωπικό από τον Ιβάν Μπρέτσεβιτς. Ασταμάτητος μοιάζει ο 27χρονος. Και σκοράρει κόντρα στον Χαρναϊκό. Είχε πετύχει 2 γκολ κόντρα στον Ηρακλή Ψαχνών. Άλλα 2 γκολ σήμερα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή και πάλι μπαλαστρώθηκε στο δεξί του. Απίθανο σουτ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης από τον Κατσούλη. 3-0 η ΑΕΚ. Στο 39. Σήμερα που έγινε, ο Ραρέλης προσπάθησε να γεμίσει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Στην παράλληλη πάσα. Ο Σαρής σύλλεξε. Για έκρινε σε τροχιά να κάνει μία ακόμα πολύ μεγάλη έκταση νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω το 7-0 κόντρα στην Επισκοπή στις 7 του Δεκέμβρη. Δεν ξανά το φάουλ νωρίτερα του Ντούνι.
Ήδη προηγείται 3-0. Με τα δύο γκολ του Πρέτσεβιτς και το ένα του Αραβίδη. Μασάντο τέλεσε κατευθείαν στην αγκαλιά του Ανέστη. Πάσα, το Γροντί πέρασε, ο Ντούνις ήλεξε, άνοιξε για τον Πρέτσεβιτς, καθυστέρησε αυτός. Θα πρέπει να έχει μια πιο γρήγορη αντίδραση εκεί, στο σημείο που βρισκόταν, έχασε τον Μιχαλόπουλο που είχε σπεύσει για βοήθεια. Και το φάουλ του Γροντί στη συνέχεια πάνω στον Παγόνι. Πίκολο, Ρουσάκης, Λεβέντης, Μασάντο, ζήτησε φάουλ, δεν πήρε τίποτα. Πασμένος ο Λαμπρόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Χτύπησε από το χέρι του Μασάντο, ποιος χάνοντας την ισορροπία του προσπάθησε να κρατηθεί όρθιο απλώντας τα χέρια του και βρήκε αθελάτως στο πρόσωπο του στόπερ της ΑΕΚ. Ακόμα 4 λεπτά για τα 45. Η ΑΕΚ επιβεβαιώνει αυτή την εξαιρετική παράδοση που έχει κοντά στην Καλλιθέα αλλά και τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πρέτσεβιτς με αυτό το δεύτερο γκολ γίνεται το πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Με 7 γκολ και πιάνει τον Μάνταλο στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ συνολικά την φετινή σεζόν. Μαζί της ΑΕΚ δεν έχουν σταματήσει καθόλου να φωνάζουν το πρώτο λεπτό. Ενθουσιασμένοι κυρίως από την εμφάνιση της ΑΕΚ την περασμένη Πέμπτη. Κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Super League, τον Ατρόμητο. Λαμπρόπουλος για τον Σαρή. Ντούνις. Ίσο για τον Ανάκο Βιέκ που έχει καλή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Και αυτό είναι που τους δίνει την δυνατότητα να βρίσκει καινούς χώρους στην άμυνα της Καλλιθέας, παρά το γεγονός ότι η Καλλιθέα παίζει με αρκετούς παίκτες από την μπάλα. Ο Σαρής ψύχρεμα πριν φτάσει η πάσα στον Μασάντο, γύρισε με το κεφάλι για τον Ανέστη. Αμέσως στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Πάνο Μαλάμα. Ένα διώξιμο που η μπάλα έφτασε στο σημείο που κάθεται ο Βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος επιχειρήσε να κοντρολάρει την μπάλα. Ας δούμε τη φάση. Ένα σουτ το οποίο έφυγε έξω, δίχως να κοντράρει πιθανά από τον Αρναρέλη. Προσπάθησε λοιπόν ο Βασίλης Δημητριάδης να κοντρολάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και αμέσως ο Τραϊανός Βέλας έπεσε να του κάνει την σχετική πλάκα για το κοντρόλ που δεν πέτυχε. Γιόχανσον. Σουηδός που είναι δύσκολο να κρυθεί σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ δεν έχει την παραμικρή πίεση. Αλλά μη τι άλλο, έχει επιβλητική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, κοντά στο 1.90 ο Γιόχανσον, ο Δεσπόζης στην μεσαία γραμμή. Ανάκογλου, Ρόβας. Και πάλι Ανάκογλου πίσω για τον Σαρή. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ φαίνεται να έχει καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο και προσπαθήσει να πετύχει κι άλλα γκολ συνέχεια. Μασάντο κλεισμένος από δύο και σε το πλάγιο από τον Γιόχανσον. Πάσα τον Αρνάρελι για τον Λεβέντη, ο οποίος ανέβηκε. Η πάσα για ποιον, για κανέναν. Ετσικογιάννης είχε μέτωπο προς την εστία. Ήταν μέσα στην περιοχή και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να είπε και ο Παντελής για την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή του. Γιάννη.
Μη φοβάσαι, σούταρε ήταν η κουβέντα, εκ των υστέρων βεβαίως, μετά Χριστόν Προφήτης. Περίμενε ότι ήταν ο Μιχαλόπουλος αριστερά, αλλά δεν βρίσκονταν στη θέση του. Μάνταλος, το σούτι μπαλ θα κοντράρει πάνω στον Πίκολο. Τώρα είναι ο Μιχαλόπουλος, ο οποίος κράτησε την μπάλα στα πόδια του. Εδώ θα μπορούσε να αφήσει και το πλεονέκτημα ο Πουλιμάς, μια που μπάλα ήταν στα πόδια του ποδοσφαιριστή της Καλλιθέας. Εδώ από την τρίπλα που έκανε πάνω στον Μάνταλο, εκείνο παίξιμο από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. 2 λεπτά των καθυστερήσεων, στα οποία μπαίνουμε από τώρα. Για ΑΕΚ που επιβεβαιώνει και την καλύτερη επίθεση που έχει συνολικά στο πρωτάθλημα της Football League. 29 γκολ πριν από την έναρξη του αγώνα. Έχει φτάσει τα 32. Πάνω από 3 γκολ ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο. Αρκεί να λογιστεί κανείς ότι η δεύτερη καλύτερη επίθεση ήταν πριν από την έναρξη αγωνιστικής αυτή της Παναχαϊκής με 20 γκολ. Ροντής. Ο Μασάντο πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό και ο Ροντής θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τη σύγκρουση νωρίτερα. Εδώ με τον Αραβίδη, ο οποίος έκανε φάουλ πάνω στον Πορτογάλο, δεν το σφίριξε ο Πουλιμάς. Και είναι απορίας άξιον γιατί δεν το σφίριξε. Κατεφανέστατη περίπτωση παράβασης από τον Χρήστο Αραβίδη. Λογικά πρόβλημα στα πλευρά πρέπει να έχει ο Μασάντο. Ναι, Γιάννη Μαρή. Γνωρίζοντας οι άνθρωποι της Καλλιθέας ποια είναι η σωματοδομή του Μασάντο και η ιδιοσυγκρασία του αγωνιστικά, είπαν ότι αν είναι από τη στιγμή που έπεσε ο Μασάντο υπήρξε σκληρό μαρκάρισμα. Μετά ήρθε και το replay και τα όσα έπεσε και εσύ. Ναι, μα νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Αραβίδης πήγε στον Μασάντο και του έδωσε το χέρι ζητώντας συγγνώμη προφανώς για την προηγούμενη ενέργειά του, η οποία δεν ήταν ηθελημένη σε καμία περίπτωση, αλλά με τη φορά που είχε έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, κάνοντας το φάουλ που δεν καταλογίστηκε. Μάνταλος για τον Πρέτσεβιτς, πάσαμε τη μία για τον Ντούνι. Και μπροστά του τον παγώνει, προσποιείται ο Ντούνις, δίχως να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Δεν θα κερδίσει το corner, τώρα βγήκε, out είναι. Την προσπάθεια του Ρόβα. Δεν και πάλι. Δεν φαίνεται να έχει βγει μπάλα, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι μου έλεγε ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, φαίνεται να έχει ένα μικρό πρόβλημα ο Μασάντο, αλλά δεν νομίζω ότι το κράτησε εκτός παιχνιδιού. Τέλος, το πρώτο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η ΑΕΚ μετά από μια επιβλητική εμφάνιση στο πρώτο μέρος προηγείται με 3-0 της Καλλιθέας, με τα γκολ του Αραβίδη στο 7 και του Μπρέτσεβιτς στο 11 και το 39. Το τελευταίο δε ήταν και το καλύτερο του μάτς. Ένα εντυπωσιακό σουτ με το δεξί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βεσλίδη μπάλα στην γωνία του Κατσούλη. Καλλιθέα που δεν έχει καταφέρει να αντιδράσει σε καμία περίπτωση απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχει ένα συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας. Δημιουργεί ευκαιρίες, κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Αυτό είναι το πρώτο γκολ. Το σουτ από τον Αραβίδη. Μπάλα κόντραρε στα πόδια του Αριανούτσου και κατέληξε στα δίχτυα του Κατσούλη. Και να ακολουθήσει ένα ακόμα γκολ από τον Πρέτσεβιτς με τον κεφαλιά. Και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από τα δύο του Κροάτη. Με το σούτ με το δεξί έπεσε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα ο Κατσούλης. ΑΕΚ, Καλλιθέα 3-0. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ντούνι είναι εστία της ΑΕΚ, τον